Πάμε στον Θάνατο Τζίμερο, ο οποίος είναι τηλεφωνικός μαζί μας. Είχα ζητήσει από τους συναδέλφους να τον έχουμε δευτεριάτικα, γιατί είχαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα. Η αξιολόγηση έχει κλείσει. Είχαμε Μητσοτάκη σε δύο τηλεοπτικούς διάβλους να παρεμβαίνει. Μάλιστα, το Μαξί μου τα χαρακτήρισε πρωινάδικα και ενοχλήθηκε ο Παπαδάκης. Υπόθηκαν πράγματα, αλλά από ό,τι φαίνεται κλείνει ένας κύκλος ο οποίος δίνει δύο χρόνια τουλάχιστον θητείας κυβερνητικής στον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τζίμερο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Νομίζω ότι ξεπέρασε τον σκόπελο ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ και πάμε για άλλα. Εγώ νομίζω ότι δεν τον ξεπέρασε, διότι ο σκόπελος δεν είναι η υπογραφή ενός χαρτιού. Ο σκόπελος είναι η εφαρμογή. Και η εφαρμογή περνάει και μέσα από τις αντιδράσεις τις σίγουρες των, ας πούμε, της κομματικής βάσης. Μόλον ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουν, θα υπογράψουν ό,τι τους δώσει. Δεν πρόκειται να χάσουν την καρέκλα γι' αυτό. Αλλά περνάει και από τις αντιδράσεις ολόκληρου του μηχανισμού ο οποίος οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Και δεν υπάρχει πάντως αυτό, δηλαδή δεν προκύπτει από κάπου ότι θα αντιδράσει κανείς. Δηλαδή φανταστείτε ακόμη και την... είχαμε μια σειρά από στελέχη, έτσι πρωτοκλασάτα, είχαμε και την κυρία Καρακώστα, η οποία δεν είναι και πρωτοκλασάτος στέλεχος προχθές. Δεν μιλάω για βουλευτές, μιλάω για μια εφαρμογή. Το κόλπο δηλαδή που κάναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι υπέγραφαν και στην πράξη δεν γινόταν τίποτε ή επινοούσαν κάτι άλλο το οποίο ακύρωνε αυτό που υπέγραψαν, αυτό το ίδιο θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα το κάνει περισσότερο. Ήδη δηλαδή ο Τσίπρας λέει ότι εγώ αν αυτά δεν θα τα... Το είπε στη συνέντευξή του. Δηλαδή δεν θα στεκόταν πρωθυπουργός σοβαρής χώρας μετά από αυτό. Ότι εγώ αυτά που υπογράφω δεν θα τα εφαρμόσω αν δεν μου μειώσουν το χρέος. Του λένε οι άλλοι ότι το χρέος ξέχνατο, μπορεί να το διευθετήσουμε με μικρότερα επιτόκια και με επιμύκνηση, ας πούμε, του χρόνου αποπληρωμής, αλλά αυτό θα γίνει αφού εφαρμοστούν όσα υπέγραψες. Αυτό θα είναι ένα σύριαλ το οποίο θα το δούμε. Ναι, αλλά η εφαρμογή έχει ένα βάθος χρόνου και τα επώδυνα έρχονται στο κλείσιμο αυτού του χρονικού διαστήματος στις πλάτες της επόμενης κυβέρνησης. Τα επώδυνα έρχονται εδώ και 7 χρόνια και θα συνεχίσουν να έρχονται για άλλα 17 χρόνια, αν δεν καταλάβουμε ότι το χρέος δεν είναι το πρόβλημα της χώρας. Το πρόβλημα της χώρας είναι ο μηχανισμός που παράγει χρέος. Είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες, ας πούμε, μονιμοποιούν συμβασιούχους και αυξάνουν τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, αυξάνουν τον αριθμό των συνταξιούχων, αυξάνουν τα προβλήματα στην απονομή της δικαιοσύνης, στη γραφειοκρατία, όλα αυτά. Και είναι εχθρικές προς το επιχειρήν. Λιγότερο η προηγούμενη κυβέρνηση, εντονότατα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Δηλαδή, όταν μιλάμε για έλλειψη παραγωγικότητας, αυτή δεν αφορά το χρέος. Όλες οι χώρες έχουν χρέος, η Ιαπωνία έχει ένα τερατώδες χρέος, αλλά μπορεί και το εξυπηρετεί. Εμείς δεν μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε επειδή δεν παράγουμε ως χώρα. Και αυτό δεν θα το λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι αντίθετος γενικά στον μηχανισμό παραγωγής. Η ικανοποίηση, κύριε Τζίμερε, είναι γνωστή και είναι γνωστές και οι δικές μου οι απόψεις περί το θέμα εδώ και 2-3 χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ μας ταλαιπωρεί, αλλά πλέον νιώθω ότι έχει προσγειωθεί και είναι στη φάση που θα εφαρμόσει πράγματα. Δηλαδή, δεν τυχαίο ότι υπάρχει και μια συγκρατημένη μένα, αλλά αισιοδοξία από δανειστές, από άλλους παράγοντες της διεθνούς οικονομικής ή πολιτικής κακέρας. Δεν ξέρω αν είναι προσγείωση αυτό που βλέπουμε. Εγώ βλέπω ότι συνεχίζουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν καμιά σχέση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο σύγχρονος κόσμος να πειραματίζονται σαν παιδάκια, ας πούμε, που μόλις ανακάλυψαν τι είναι καλώδιο μπροστά σε ένα τεράστιο, σε ένα κέντρο, ας πούμε, σε ένα τεράστιο σερβερ. Πήγαν στον σερβερ της του Facebook και έχουν ένα καλωδιάκι και λένε αυτό που έχω τώρα που έμαθα με τούτα εδώ έχει καμιά σχέση. Αυτό το πράγμα είναι. Ναι. Και η νοοτροπία τους οδηγεί στις λάθος επιλογές. Γιατί το διοικείν είναι άθροισμα από χιλιάδες μικρές πράξεις. Σε κάθε μικρή πράξη έχουν κόντρα αντίληψη. Αυτό το βλέπω στην περιφέρεια Αττικής, ας πούμε, που οι αποφάσεις που παίρνονται είναι κόντρα σε αυτό που οποιοδήποτε που έχει ζήσει και που ξέρει πως κινείται η οικονομία θα ονόμαζε ανάπτυξη. Αυτοί όμως με το φτωχό τους στο μυαλό και με την έλλειψη γνώσεων και με τις ιδιοληψίες τις οποίες είναι κολλημένοι το βλέπουν ως κίνηση προς τα μπρος. Ας πούμε προχθές έφερε ένα επουσιώδες είναι ένα χαρακτηριστικό. Έφερε η Δούρου να ψηφίσουμε να δοθούν 8.000 ευρώ για συνέδριο αλληλέγγυας οικονομίας. Ξέρετε αυτοί που εγώ σου μαθαίνω κάτι. Ναι, στην πραγματικότητα είναι παραοικονομία αυτό το πράγμα. Και εγώ τους είπα
ότι πολύ ευχαρίστως ένας φιλελεύθερος δέχεται ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία θα αλλάξει και θα ξαναλλάξει την πορεία του χρόνου. Αλλά ο αλληλέγγυος, ας βρει και έναν αλληλέγγυο ξενοδόχο να του δώσει τζάμπα μια αίθουσα, έναν αλληλέγγυο καφετζή, ένα αλληλέγγυο catering. Γιατί ζητάνε κανονικά λεφτά 8.000 ευρώ από τον φορολογούμενο? Δηλαδή, γιατί ζητάμε να γίνει ο φορολογούμενος αλληλέγγυος? Αυτό όμως το παρουσίασαν. Πολύ ωραία. Δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι. Δηλαδή, να πάρω τα 8.000 από τους φορολογούμενους και να κάνω μετά ανταλλακτική οικονομία. Ναι. Ωραία. Και πες στο ταξιτζή ότι εμείς, ρε παιδί μου, θα έρθουμε να σου βάψουμε το αυτό. Θα βάλουμε αλλά από το ταξιτζή του πήρε τα 8.000 από τη φορολογία. Ναι. Και το ψήφισα. Και φύγαν. Και αυτά τα 8.000 από την τσέπη σας και από την τσέπη μου φύγαν. Και πήγαν στους αλληλέγγυους. Και αυτό το παρουσίασαν ως κινήσεις για την ανάπτυξη. Mm. Καταλαβαίνετε, όταν το μυαλό τους είναι κουρδισμένο λάθος, είναι σαν ένα όργανο κουρδισμένο λάθος. Ό,τι και να παίξει θα είναι φάλτσο. Ναι, αλλά κάποιοι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ξέρετε, έχω φτάσει στο συμπέρασμα, αγαπητέ μου κύριε Τζίμερ, να λέω ότι επειδή έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, ευτυχώς, ότι ενδεχομένως, αδερφέ, αυτό μας πάει καλύτερα. Αυτό μας ταιριάζει. Αυτό θέλει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Τι το ψάχνουμε, ας πούμε. Κοιτάξτε, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης, και αυτό είναι ένα μείζον θέμα της δημοκρατίας όπως λειτουργεί σήμερα, δεν ξέρει τι θέλει, όχι επειδή είναι χαζό, επειδή αυτά που πρέπει να γίνουν σε μια χώρα είναι πολύπλοκα. Η πολιτική είναι ένα επάγγελμα, ένα πολύ σοβαρό επάγγελμα. Και θα έπρεπε να ασχολούνται με την πολιτική άνθρωποι οι οποίοι προηγουμένως θα μας είχαν πει συγκεκριμένα τι θέλουν. Η δημιουργία ξανά, ας πούμε, λέει ότι μεγάλη βοήθεια στην εξυγίανση του πολιτικού συστήματος θα έφερνε ένας νόμος ο οποίος θα υποχρέωνε τα κόμματα πριν πάρουν μέρος στις εκλογές να καταθέσουν 10 νομοσχέδια. Μπορεί να το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Αλλά δεν θα πεις 10 ευχές. Θα καταθέσεις 10 νομοσχέδια. Αν πεις, ας πούμε, ότι αυτό θα κάνω για την καταπολέμηση της φτώχειας, θα πρέπει να φέρεις νομοσχέδιο το οποίο θα ορίζει ποιον θεωρείς φτωχό, ποιον θεωρείς πλούσιο, πόσο θα στηρίξεις τον φτωχό και τι θα φέρεις. Αγαπητέ μου κύριε Τζίμερ, αυτά ποιος θα τα κρίνει όμως? Αυτά όλα απευθύνονται σε ένα κοινωνικό σύνολο. Αυτό είναι που, στο οποίο προσέξτε, αναφέρομαι. Εγώ θα σας πω για παράδειγμα, προχθές έμαθα το εξής. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε κάτι παραπάνω. Αργότερα έχουμε έναν πολύ καλό συνεργάτη, τον Δημήτρη Πανοζάχο, για να μας τα πει. Έμαθα προχθές ότι ακόμη και οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών θα συμπεριλαμβάνονται και δεν θα εκπίπτουν από το φορολογητό εισόδημα. Δηλαδή, ποιο είναι τώρα ποιος είναι ο πλοηγός του μυαλού τους? Ότι θα πάρω ό,τι μπορώ περισσότερο. Ακριβώς. Ό,τι μπορώ περισσότερο. Αυτό λοιπόν δεν θα έφτανε. Ναι. Άλλο, ναι. Θα φτωχοποιήσω ένα μέρος των ανθρώπων, των δημιουργικών της αγοράς, των αγχωμένων, των ανθρώπων που τρέχουν, που αγωνίζονται. Θα πάρω ό,τι μπορώ από αυτούς και θα συντηρήσω μια βάση πελατειακή, η οποία στη λογική της κατσίκας του γείτονα θα πει όλος και θα ξαναδεί: ωραία, φίλε, γιατρός και δεν μπορεί. Πούλησε το αυτοκίνητό του και πήρε ένα ζάσταβα. Ωραία, τι καλά που έπαθε. Μπράβο στην κυβέρνηση. Το λέω πολύ εκλαγευμένα και χυδαία ενδεχομένως, αλλά είναι ένα πείραμα το οποίο δοκιμάστηκε και σε άλλες χώρες, αυτό της φτωχοποίησης, και κράτησε χρόνια. Μπορεί να κατέστρεψε οικονομίες, αλλά κράτησε χρόνια. Ότι θα περάσουν και άλλα 17 χρόνια και θα λέμε τα ίδια, αν κάνουμε τα ίδια. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι απλότητα, σαφήνεια για μας και για τους έξω. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα, αν μια κυβέρνηση πει ότι μειώνω τη φορολογία στο 12% όπως προτείνουμε εμείς, με flat tax, χωρίς κλίμακες, ότι αναγνωρίζονται όλα τα έξοδα, ο πρώτος επενδυτής, ο οποίος θα ξεφοβηθεί και θα πει για να πάω να επενδύσω στην Ελλάδα, γιατί οι πάντες λένε θα ισχύσει αυτό ή αύριο θα το αλλάξουν, θα έρθει μετά από 6 μήνες. Και η επένδυσή του θα αποδώσει μετά από ένα χρόνο ή μετά από 2 χρόνια. Δηλαδή, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά, εάν μια κυβέρνηση αποκτήσει σοβαρότητα και κάνει τα σωστά βήματα. Αλλά σωστά βήματα δεν είναι άσε να έρθει η ανάπτυξη και θα δω πώς μπορώ να μειώσω τους φόρους. Πρώτα μειώνεις το φόρο, μετά έρχεται η ανάπτυξη. Πρώτα δημιουργείς σταθερό νομικό και φορολογικό περιβάλλον και μετά έρχονται οι επενδυτές. Εδώ βλέπουμε ότι όλοι κάνουν road shows, ας πούμε, και καλούν κόσμο, ελάτε στην Ελλάδα να επενδύσετε. Δεν γίνεται έτσι. Ο επενδυτής πάει μόνος του. Αλλά όταν παίρνει τον δείκτη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και βλέπει την Ελλάδα 86η και μας έχει ξεπεράσει η Μποτσουάνα, ας πούμε, και εμείς είμαστε σε επίπεδα Ζιμπάμπουε. Δεν θα έρθει, γιατί έχει άλλες 85 επιλογές. Και αν τον ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, η Μεσόγειος, τα λιμάνια, η ιστιοπλοεία, οι μαρίνες, οτιδήποτε μπορεί να σημάνει η Βαλκανική,
Θα πάει στην Τουρκία, στην Κροατία, στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία. Δεν θα έρθει σε εμάς. Για ποιο λόγο, χαζός. Αλλά προσέξτε λίγο, γιατί είναι πολύ επίκαιρο. Έχουμε την περίπτωση του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος άνθρωπος έφερε τα λεφτά, αγόρασε πράγματα, επένδυσε, έκανε, έρανε και παρόλα αυτά βλέπετε γίνεται ένας όδρος καυγάς γύρω από τον επιχειρηματία, τον επενδυτή. Τι μήνυμα είναι αυτό προς τα έξω? Και ο καυγάς γίνεται με συμμετέχουσες όλες πολιτικές δυνάμεις. Ναι, εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι αντιδρούν στις επενδύσεις. Κάθε άλλο. Δηλαδή αν έφερε λεφτά και αν και όντως ας πούμε αυτά που έχει αγοράσει πάνε καλά. Αυτό που είναι περίεργο είναι οι πολύ στενές σχέσεις με το κυβερνών κόμμα. Δηλαδή αυτό ήταν ένα στοιχείο της φαυλότητας και της διαπλοκής και το καταγγέλαμε ακόμα και αν τον επιχειρηματία τον λέγαν πρόδρομο Μπουδοσάκη. Δεν θέλουμε να ξαναγίνει αυτό με άλλους. Εάν ήταν 100 Ιβάν Σαββίδηδες ή και 10 Ιβάν Σαββίδηδες, δεν θα γραφόντουσαν αυτά που γράφονται. Αλλά είδαμε πώς λειτουργήσε με τα κανάλια, είδαμε τώρα πώς παίρνει τα κανάλια. Φαίνεται δηλαδή, είναι προφανές. Μακάρι να μην είναι έτσι, αλλά είναι προφανές. Και σε κάποιον που έχει καεί από το χυλό, φυσάει όχι μόνο το γιαούρτι, φυσάει και το λιγότερο καυτό χυλό. Αγαπητέ κύριε Τζίμερ, επειδή 30 χρόνια συμπληρώνω στον χώρο των ΜΜΕ εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και δόξα τω Θεώ, θίτευσα σε πολύ καλές θέσεις για να ξέρω τι συμβαίνει, πρέπει να σας πω ότι. Σε ένα σάπιο τρόπο λειτουργίας δεκαετιών, δεν θα μπορούσε να ήταν αγγελικά πλασμένος ο τρόπος με τον οποίο θα πάει να πάρει τώρα ο Σαββίδης στο Μέγκα ή τον Πίγασο? Εδώ το έθνος έχει αλλάξει ρότα από την ώρα που του δώσαν τα 80 εκατομμύρια ευρώ εκταμίευσης, την οποία υποσχέθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση. Απρίλιο του 2015 του τα έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και από τότε το έθνος έχει γίνει εφημερίδα των συντακτών. Έχει γίνει, ξέρω εγώ, το κουτί της Πανδώρας. Έτσι είναι οι όροι στην Ελλάδα. Θα έτσι μπορούσε είναι, μια νυχτή να αλλάξει. Προσέξτε, όχι, έτσι είναι, γι' αυτό δεν μας αρέσουν. Ξεκάθαρα. Ναι. Μάλιστα, ένας επιχειρηματίας ο οποίος παίρνει μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είναι ζημιογόνα κυρίως, αλλά τα μεγάλα τους βάζουν μέσα τους επιχειρηματίες. Ο Μπόμπολας δηλαδή είχε τον Πίγασο για να παίρνει δουλειές από το δημόσιο. Ξεκάθαρα. Και το Μέγκα το είχαν ο Ψυχάρης και ο Μπόμπολας επίσης για να πιέζουν προς πολιτικές κατευθύνσεις. Και παλιότερα αυτό το πράγμα το έκανε ο Λαμπράκης όχι για να παίρνει δουλειές, αυτός δεν ήταν εργολάβος, αλλά για να ορίζει στην πραγματικότητα ως πρωθυπουργός. Δηλαδή τα ΜΜΕ ήταν κράτος εν κράτη και από ένα σημείο και ύστερα ήταν το μακρύ χέρι των εργολάβων ή των πάσης φύσεως διαπλεκόμενων επιχειρηματιών. Αυτό πάει να γίνει πάλι. Τι τα θέλει ο Σαββίδης, τι τον θέλει το Μέγκα, τι τον θέλει το Τηλέτυπο, για ποιο λόγο, γιατί, τι τον θέλει το Πίγασο. Γιατί είναι ισχύς. Ακριβώς. Γιατί είναι ισχύ. Προσέξτε, εδώ πλέον, προσέξτε λίγο πώς έχει εμπλακεί. Άρα ένας επιχειρηματίας, συγγνώμη, ένας επιχειρηματίας ο οποίος θα τον διαγωνιστεί, θα τον ανταγωνιστεί σε επίπεδο επιχειρηματικό και δεν έχει ΜΜΕ, θα μπορεί να το χτυπήσει στα ίσια? Δεν θα μπορέσει. Όπως ο Μαρινάκης στην Αθήνα έβγαλε δήμαρχο, αύριο μεθαύριο θα βγάλει και ο Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη δήμαρχο. Ποιος σας είπε ότι δεν ενοχλεί ο Μαρινάκης? Αυτό λέμε. Ναι, μπορεί να αλλάξει αυτό με κάποιο τρόπο και ποιο είναι αλήθεια. Παρόλο που φανταστείτε να μην είμαστε και η ευρωπαϊκή χώρα, να μην ελεγχόμαστε σε κάποιο βαθμό από τα κοινοτικά όργανα, τι θα γινόταν εδώ μπανανία. Να σας πω, από την πλευρά του επιχειρηματία, εγώ το καταλαβαίνω. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να κάνει δουλειές στην Ελλάδα, λέει πρέπει να τα έχω καλά με τον κουβέρνο και πρέπει να έχω μέσα μαζικής ενημέρωσης για να επηρεάζω τον κόσμο και να περνάω τη γράμμη μου. Το καταλαβαίνω. Αλλά επειδή μιλάω ως πολιτικός και όχι ως επιχειρηματίας, θεωρώ ότι αυτό είναι μια παθογένεια και θα έπρεπε να αλλάξει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται ότι αυτό κατήγγειλε. Δηλαδή, καταλάβαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός κατήγγειλε τους δεξιούς επιχειρηματίες ή αυτούς που διαπλέκονταν με τη δεξιά κυβέρνηση, γιατί το επιχειρήν στην Ελλάδα δεν έχει κομματική σημαία ούτε πρόσημο. Άλλο θέλω να πω, γιατί είμαστε στην ουσία του πράγματος. Μπορεί όμως ένας επιχειρηματίας ο οποίος θα λειτουργούσε διαφορετικά να μπει σε αυτή την αγορά? Εγώ έχω 2-3 μόνο παραδείγματα στην Ελλάδα ανθρώπων οι οποίοι δεν ενεπλάκησαν κατά αυτόν τον τρόπο και τα κατάφεραν μια χαρά, γιατί οι άνθρωποι πηγαίνουν καλά και στο εξωτερικό. Ποιος μεγάλο επιχειρηματίας στην Ελλάδα κατάφερε, αν δεν έχει την έδρα και τις δραστηριότητες στο εξωτερικό, να τα πάει καλά σε αυτή τη χώρα? Δεν θα μπορούσε ή θα ήταν πολύ δύσκολο. Είναι αλήθεια αυτό. Και ένας επιχειρηματίας δεν θα πάει σε μια χώρα που έχει 10 βαθμούς δυσκολίας, όταν δίπλα μπορεί να έχει έναν ή κανέναν. Ή να του δίνουν και τζάμπα οικόπεδο, όπως κάνει ας πούμε ο Ερντογάν, όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς θα πάει εκεί. Για να έρθει εδώ θέλει διευκολύνσεις. Επομένως δεν μας ενοχλεί ο Σαββίδης. Δεν μας ενοχλούν οι επενδύσεις. Μας ενοχλεί κάτι το οποίο υποτίθεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα άλλαζε. Και το κάνει ακόμα χειρότερο. Αυτό είναι όλο.
Τώρα, αυτή η λογική, είσαστε φιλελεύθερος άνθρωπος. Η λογική του ότι έρχεται ένας. Ξεχνάμε το Σαββίδι, επειδή είναι υπόθεση της ΕΚΑΠ, με αφορμή αυτό το λέω. Πείτε, πάμε σε μια άλλη υπόθεση όπου υπάρχουν αστερίσκοι πίσω από ένα χρεοκοπημένο, γκρεμισμένο δημόσιο αγαθό ή περίπου δημόσιο αγαθό. Και έρχεται κάποιος και λέει: θέλω να το πάρω. Αλλά πίσω από τις κουρτίνες λέει: κοίταξε να δεις, για να το πάρω, βρες έναν τρόπο με τροπολογίες, θα είναι με νόμο, θα είναι με οτιδήποτε θέλεις. Θέλω να με απαλλάξεις και ας κοντραριστείς με την κοινή λογική και τον αγνό πολίτη, να με απαλλάξεις από το άχθος, από το βάρος. Ναι. Δεν πρέπει να το κάνει η κυβέρνηση. Ναι, θα έπρεπε να το κάνει η κυβέρνηση χωρίς να της το ζητήσει κανένας, διότι το να πουλήσεις μια δημόσια επιχείρηση η οποία χρωστάει στο κράτος είναι ηλίθιο καταρχήν. Ουσιαστικά την πουλάς συν το βάρος που έχει. Αν κάποιος δώσει 10 ευρώ, ας πούμε, και χρωστάει άλλα 10, άρα θα πληρώσει 20. Θα έπρεπε λοιπόν πριν πουληθεί σε ΚΑΠ να πει ότι διαγράφεται το χρέος και την πουλάω ελεύθερη βαρών. Αλλά δείτε πως τρευλώνει ο κρατισμός τον ανταγωνισμό, διότι η ΣΕΚΑΠ ήταν συνεταιριστική, κάποια στιγμή βούλιαξε, την πήρε το κράτος και τότε η ΣΕΚΑΠ θα μπορούσε να ανταγωνιστεί οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιαδήποτε καπνοβιομηχανία, με στρεβλούς όρους. Δηλαδή η ΣΕΚΑΠ έλεγε: δεν πειράζει παιδιά, διαφημίστε, σας λέω για παράδειγμα, διαφημίστε τα Κούπερ, τα Κυρέτσιλερ. Πόσα χρήματα να ρίξουμε στη διαφήμιση, δεν βαριέσαι, ρίξτε όσα θέλετε, διότι στο τέλος η αγροτική θα τα πληρώσει. Ο άλλος, στη διπλανή επιχείρηση, η οποία δεν ήταν κρατική, έλεγε: δεν μας φτάνουν, τόσα θα πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε. Και με αυτά να πορευτούμε. Επομένως, και εκεί βάζω και την ευθύνη των υπολείπων. Εμέσως δεν ξέρω τι έχετε κάνει και εσείς, γιατί είστε ένας σπουδαίος άνθρωπος στον χώρο της προβολής και επικοινωνίας. Εκεί έρχεται η κυβέρνηση και λέει: κοιτάξτε, αν δεις, σε κάπου έχει ένα πακέτο 100 εκατομμύρια ευρώ ή 30 εκατομμύρια ευρώ να προβάλλει το προϊόν της. Το δίνω στην τάδε δίνα διαφημιστική εταιρεία, η οποία όμως πρέπει να φροντίσει να μας χαϊδέψει. Και αρχίζει η διαφημιστική εταιρεία. Όχι μόνο, μετά λέει στα κανάλια: θέλεις διαφήμιση, τέλος. Για να πάρεις διαφήμιση, τον υπουργό, ο οποίος είναι από την Ξάνθη ή από την Κομωτινή, τον δικό μας πρωθυπουργό, ξέρεις, θα τον έχεις τα όπα-όπα. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Έτσι δουλεύει δεκαετίες το σύστημα. Έτσι δουλεύει. Και μάλιστα όλες οι κρατικές διαφημίσεις είχαν και το κάτι της στην τσέπη του κρατικού υπάλληλου. Δεν ξέρω, για μίζες δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ξέρω για την πίεση όμως, τη βιώνω κιόλας. Οι πάντες ξέρουν στην πιάτσα. Οι πάντες ξέρουν. Βέβαια δεν υπάρχουν αποδείξεις, γιατί κανένας τη στιγμή που λαδώνεται δεν κόβει απόδειξη. Αλλά έτσι λειτουργούσε το σύστημα. Επομένως, γιατί το κράτος να πουλάει τσιγάρα, για ποιο λόγο? Γιατί να μην πουλάει σουβλάκια, ας πούμε? Το κράτος δεν μπορεί να έχει επιχείρηση. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του κράτους. Το κράτος πρέπει να εποπτεύει, είναι ο διαιτητής του παιχνιδιού, δεν είναι παίκτης ή αντίπαλος των άλλων παικτών που ανήκουν στον ιδιωτικό χώρο. Αυτή είναι μια λάθος αντίληψη του κράτους. Εάν η ΣΕΚΑΠ ως συνεταιριστική ΣΕΚΑΠ μπήκε μέσα, θα έπρεπε να κλείσει. Τέλος. Την ανέλαβε η Αγροτική Τράπεζα, βούλιαξε η Αγροτική Τράπεζα και ρωτήστε πόσοι μέτοχοι της Αγροτικής Τράπεζας είδαν την περιουσία τους να εξανεμίζεται. Επειδή ακριβώς αυτά έκανε η Αγροτική Τράπεζα. Ναι. Θέλησαν λοιπόν να δημιουργήσουν μια άλλη τράπεζα, την Άττικα, η οποία να κάνει τη δουλειά της αγροτικής για να τη βουλιάξουν για αυτή όπως την αγροτική. Αυτά πρέπει να τελειώνουν κάποια στιγμή. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Κύριε Τζιμένα, θέλω να ρωτήσω, να μου δώσετε μια εξήγηση για το εξής. Γιατί θέλω με αφορμή, επειδή θα είναι και ο κύριος Συγχρονικό, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κουβέντα. Μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα, γιατί τα λέει ένας άνθρωπος, μιλάμε με έναν άνθρωπο ο οποίος τα γνωρίζει. Δεν τα λέει επειδή κάπου τα άκουσε ή τα είδε στο ΕΤΒ. Λοιπόν, και θέλω μετά από αυτό που θα ρωτήσει Κώστα στον Θάνο τον Τζιμέρο, θέλω να πάμε και λίγο, επειδή είναι ο Σπίρτζη σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Θέλει να κάνει κρατικές δημόσιες τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Αντί να δούμε ένα μοντέλο σύγχρονο, θα το πάμε όπως είναι στην Αθήνα, οι οποίες αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα έχουν βουλιάξει οικονομικά. Ναι, Κωστή. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Τζιμέρο, και θέλω μια διαφορετική απάντηση, γιατί το είχα ξαναρωτήσει στο παρελθόν στο Θάνο τον Τζιμέρο και δεν με καλύπτει η απάντηση. Δηλαδή, έχουμε βέβαια εδώ πέρα στο στούντιο σας, θα είμαστε μαζί Σάββατο οι δυο μας, ένα Σάββατο. Λοιπόν, συνταγή λιτότητας με περικοπές αριστερές, κανένας δεν αντιδρά. Συνταγή λιτότητας πριν δύο χρόνια με περικοπές δεξιόστροφες, οι πάντες στα κάγκελα. Η εξήγηση που μου είχατε δώσει έχει να κάνει με το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ελέγχει τα κέντρα των αντιδράσεων. Εσείς μου είχατε πει. Εγώ βλέπω κάτι πιο βαθύ, κύριε Τζιμέρο, διότι δεν μπορώ να δεχθώ ότι όλοι οι Έλληνες ανήκουμε σε κέντρα αντιδράσεων. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο ο οποίος ψήφιζε παλιά Νέα Δημοκρατία, ψήφισε μετά ΠΑΣΟΚ, τώρα στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ, δεν επιστρέφει στα δύο παραδοσιακά κόμματα και δεν είναι από αυτούς που θα τους πάρεις τηλέφωνο, τους πεις βγες έξω, σπάστα.
Ναι, θα σας πω και μία άλλη περισσότερο θεωρητική, η οποία λειτουργεί και ως υπόβαθρο απάντηση. Ο μη αριστερός κόσμος δεν έχει συνηθίσει να βγαίνει στα κάγκελα, διότι θεωρεί ότι η δημοκρατία θα πρέπει να λειτουργήσει έτσι όπως την έχουμε προβλέψει. Δηλαδή εξέλεξες καλός-κακός μια κυβέρνηση, η οποία καλός-κακός παίρνει κάποιες αποφάσεις. Δεν είναι δυνατόν βγαίνοντας στον δρόμο να τις ακυρώνεις αυτές, γιατί αυτό είναι καταρχήν αντιδημοκρατικό. Διότι και 100.000 να βγουν στον δρόμο, υπάρχουν άλλα 9.900.000 Έλληνες που δεν θα βγουν. Επομένως πώς θα μετρήσεις τη δύναμη, ας πούμε, της λαϊκής αντίδρασης. Και επίσης δεν έχουν εκπαιδευτεί οι νέοι, θα έλεγα οι νέοι των μη αριστερών, να μισούν τους υπόλοιπους. Διότι όταν βγαίνουν κάποιοι στον δρόμο, όταν βγαίναν όλα αυτά τα χρόνια οι ΣΥΡΙΖΕΙ ή οι πέρι των ΣΥΡΙΖΑ, δεν περπατούσαν μόνο να διαδηλώσουν. Καίγαν, σπάζαν, σκοτώναν. Άρα το μίσος είναι η ιδιοκτησία της αριστερής ιδεολογίας. Διότι ο αριστερός λέει ότι θέλω, επιδιώκω και την φυσική σου εξόντωση αν είσαι αντιδραστικός. Ο δεξιός δεν το λέει αυτό. Ο δεξιός αφήνει ή ο κεντρός, τέλος πάντων ο δημοκράτης, γιατί και η δεξιά στην Ελλάδα έχει κακοποιηθεί πάρα πολύ. Αν και ακούγεται κάπως θα το δεχθώ. Δηλαδή... Μα είναι η πραγματικότητα. Τώρα, δηλαδή εγώ σε 2-3 έτσι ας πούμε συγκεντρώσεις που πήγα, ένιωθα σαν ψάρι έξω από το νερό, δηλαδή σαν, είναι ένας εντελώς κόντρα ρόλος. Οι άλλοι εκεί ζουν, εκεί μεγάλωσαν. Στον δρόμο με τις διεκδικήσεις κρατάνε και ένα ματσούκι ας πούμε καλού κακού, βαράνε και από καμία. Τώρα, υπάρχουν πολλά καθημερινά παραδείγματα με τα οποία κανείς μπορεί να απαντήσει, αλλά το θέμα είναι ότι για να απαντήσει σε κάποιον πρέπει ο κάποιος να ακούει. Δηλαδή, σας είπα, για να πάω σε αυτό. Και μπορώ μάλλον πριν από αυτό να σας πω, χθες ήταν Κυριακή, κάποια καταστήματα ήταν αγορά, ήταν ανοιχτά και βγήκαν έξω άνθρωποι, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι υπάλληλοι κομμάτων, κομματικά στελέχη ή εργαζόμενοι στο δημόσιο, οι οποίοι για να πληρωθούν ή για να έχουν το ρεύμα, θέρμανση, ψύξη κλπ. Φορολογούν εμένα τον καταστηματάρχη, εμένα φορολογούν, και παρόλα αυτά μου βγήκαν χθες στον δρόμο για να μου κλείσουν το μαγάζι. Ένα παράδειγμα. Δεύτερον, έρχεται ο Σπίρτζης στη Θεσσαλονίκη και λέει: εγώ τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης θέλω να τις κάνω κρατικές. Εν έτη 2017, όταν τα παραδείγματα στην πλειονότητα των μεγαλοπόλεων της Ευρώπης, και είχα την ευκαιρία, την τύχη, πώς να το πω, την ατυχία μάλλον, γιατί δυστυχώς ήταν και πράγματα καλύτερα από την Ελλάδα, πολλά καλύτερα, είναι σχήματα ΣΔΙΤ ή μόνο ιδιωτικές μεγάλες εταιρείες κλπ. Και εμείς πάμε να τις κάνουμε κρατικές. Και δεν μιλάει, δεν κουνείται φίλο. Θεωρείται μάλιστα, αγαπητέ μου, κύριε Τζίμερε, θεωρείται μάλιστα, Γιώτα, ότι έχει και δίκιο. Θεωρείται ότι έχει δίκιο από έναν λαό ο οποίος συνήθισε στην ιδέα του πατερούλη, ο οποίος δεν μεγάλωσε ποτέ, που θέλει κάποιον να το πάρει από το χέρι, να του πει πότε θα ανοίγει το μαγαζί, πότε θα το κλείνει, τι θα πουλάει, και πάντα προστρέχει ας πούμε στην αγκαλιά του μεγάλου εργοδότη, γιατί εκεί θα βρει κατανόηση, στοργή και χρήμα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά να είδατε, λέγαμε πριν για τον ΣΥΡΙΖΑ και την διάθεσή του να εφαρμόσει μεταρρυθμιστικά μέτρα. Πάει ακριβώς αντίθετα. Δηλαδή αυτά τα μικρά είναι χιλιάδες μικρά. Θα κρατικοποιήσει το ένα, θα προσλάβει και άλλους δημοσίους, θα μονιμοποιήσει συμβασιούχους ορισμένου χρόνου. Αυτά είναι αντίθετα προς την ιδέα της ανάπτυξης. Ή το θέμα του ανοίγματος των καταστημάτων. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τίποτε άλλο πέρα από το έχω ένα μαγαζί, το ανοίγω και το κλείνω όποτε γουστάρω. Θέλω να το δουλέψω 2 με 4 τα μεσάνυχτα, γερμανικό νούμερο, 2 με 4. Αν τα χρήματα που θα βγάλω τότε μου φτάνουν, δικό μου θέμα είναι. Δεν θα μου πει κανένα κράτος πότε θα ανοίξω, θα ανοίξω αυτή την Κυριακή ή την άλλη Κυριακή. Γουστάρω να το κλείσω, το κλείνω. Θέλω να το ανοίγω 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες, ναι, αλλά θα εφαρμόζω την εργατική νομοθεσία. Και εκεί θα πρέπει να με ελέγξει. Ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να ελέγξει τι κάνω την Κυριακή, γιατί μπορεί να ελέγξει τι θα κάνω την Τετάρτη. Πόσο πιο απλά μπορεί να στα πει ένας άνθρωπος τώρα για να γίνει σαφές. Τέλος πάντων, δεν γίνεται όμως σαφές, δυστυχώς, αγαπητέ μου κύριε Τζίμερε. Αλλιώς το αντιλαμβάνεται ένα μεγάλο κομμάτι, επαναλαμβάνω, μιας παροχημένης λογικής, η οποία δεσπόζει, είναι κυρίαρχη. Έλεγαν, για να προσέξετε, προχθές παρακολούθησα τη συνέντευξη του Κυριάκου του Μητσοτάκη και δυσκολεύτηκε να πει κάτι το οποίο θα ήταν αυτονόητο. Δεν σιγάλει πως αντέδρασαν όταν του είπαν οι άλλοι, όπου περισσεύουν δημόσιοι υπάλληλοι θα απολυθούν. Του το ρώτησαν μια-δυο φορές και φοβάται να πει το αυτονόητο, ότι άρα φίλε δεν χρειάζεσαι κάπου.
Δεν φτιάξαμε ένα κράτος για να σε συντηρείτε και καλά. Θα σε εκπαιδεύσω, θα σε δοκιμάσω κάπου αλλού, να δω αν μπορείς, αν δεν μπορείς, αν χρειάζεσαι, αν δεν χρειάζεσαι. Διαφορετικά, τι να κάνουμε. Συγγνώμη, ούτε θα σε εκπαιδεύσω. Λυπάμαι, αλλά εγώ θα το πω έτσι. Όχι, ας τον εκπαιδεύσουμε, γιατί έτσι μου. Όχι, συγγνώμη. Έχω κάποιον ο οποίος είναι ήδη εκπαιδευμένος με χρήματα του ελληνικού λαού και πανάκριβα. Δηλαδή έχω έναν νοσηλευτή ο οποίος τέλειωσε νοσηλευτή και 4 χρόνια. Δεν τον εκπαίδευσε ο ελληνικός λαός. Ο φορολογούμενος δεν πλήρωσε για να εκπαιδευτεί. Και έχω κάποιον Κυπουρό. Θα εκπαιδεύσω τον Κυπουρό να τον κάνω νοσηλευτή. Μιλάω με μια ακραία περίπτωση. Ναι. Χρειάζομαι νοσηλευτές, δεν χρειάζομαι Κυπουρούς. Θα προσλάβω νοσηλευτές, θα απολύσω Κυπουρούς. Και θα απολύσω και γραμματείς και ανθρώπους που μπήκαν σε προσωποπαγείς θέσεις και δεν έχουν κάνει τίποτα και όλους αυτούς που κουβαλάν τα καροτσάκια από το σούπερ μάρκετ και ντρέπεσαι στα δικαστήρια. Ήμουν προχθές σε ένα δικαστήριο και περνούσαν καροτσάκια σούπερ μάρκετ με φακέλους, χαρτιά και καμιά φορά πλημμυρίζουν και ξεχυλίζουν οι υπόνομοι, ας πούμε, και βουλιάζουν όλοι, δεν θέλω να πω τη λέξη, σαν χώρα, γιατί δεν έχουμε μάθει το ηλεκτρονικό αρχείο ακόμα, γιατί το προεδρικό διάταγμα, ο νόμος με το οποίο καθιερώνει την ηλεκτρονική υπογραφή στη χώρα είναι από το 2001 σε ισχύ, αλλά ακόμα δεν εφαρμόζεται σχεδόν πουθενά. Τι είναι εφαρμοστεί? Εδώ προχθές είχαμε συζήτηση 6 χρόνια, το παλεύω, 10 τι 6. Ο Δήμος, δεν ξέρω αν στην Αθήνα τι συμβαίνει, αγαπητέ κύριε Τζίμερ, επειδή ασχολείστε με τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί να ξέρετε. Εδώ, άμα σε γράψει κάποιο, ρε παιδί μου, για μια παράβαση που έκανε, θέλω να την πληρώσω. Αλλά θέλω να πάω στο ATM να την πληρώσω. Μην τρέχω στην δημοτική επιχείρηση, στα ΕΛΤΑ ή δεν ξέρω πού αλλού. Δεν έχει τη δυνατότητα. Δεν ξέρω στην Αθήνα αν την κλίση στη δημοτική αστυνομία την πληρώνεις με πιστωτική κάρτα ή με e-banking. Σας έχουν δώσει αυτή τη δυνατότητα? Δεν ξέρω. Εμάς δεν μας την έχουν δώσει ακόμα. Σε αυτή τη χώρα είμαστε. Χθες έβγαλε, προχθές έβγαλε η σύζυγός μου. Το ταχυδρομείο την πληρώνεις. Δεν είναι, όχι. Τα ίδια δράματα. Προχθές έβγαλε ταυτότητα η σύζυγός μου, η οποία τέλος πάντων έχει και μια γνώση, γιατί είναι στα ΚΕΠ, του τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Ντράπηκα για ακόμη μια φορά. Η ταυτότητα είναι η κλασική γαλάζια. Ναι. Την ίδια ώρα που Αλβανοί, Σκοπιανοί, Βούλγαροι, πρώην Ανατολικογερμανοί. Έχουν ηλεκτρονική κάρτα. Όλοι έχουν κανονικά ταυτότητα σύγχρονη. Και εγώ που είμαι από το 80 στην Ευρώπη, ακόμη δεν έχω. Γιατί το δημόσιο δεν μπορεί να τη βγάλει. Υπάρχουν επαγγελματίες οδηγοί που δεν έχουν το χαρτί της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, γιατί ο διαγωνισμός λέει κηρύχθηκε άγωνος εδώ και 3-4 χρόνια και δεν έχουν χαρτί να γίνει το επίσημο χαρτί η άδεια και κυκλοφορούν α4 όταν πα στα σύνορα του σταματάνε. Αυτό είναι το δημόσιο. Αστρέστε λοιπόν πόσο χρόνο χρειάζονται όλοι αυτοί οι υπάλληλοι, πόσο χρόνο χρειάζονται οι πολίτες για κάτι το οποίο στην Εστονία το κάνουν με το πάτημα ενός κουμπιού που έχουν καταργήσει εδώ και χρόνια το χαρτί στη δημόσια διοίκηση. Για δηλαδή δημόσια διοίκηση σύγχρονη και χαρτί είναι έννοιες ασύμβατες. Να θυμίσουμε εδώ τα 80 εκατομμύρια που δίναμε κάθε χρόνο για το αυτοκόλλητο που κολλάγαμε στα αυτοκίνητα. 80 εκατομμύρια κόστησε εκείνη η ιστορία. Και ευτυχώς καταργήθηκε, κερδίσαμε 80 εκατομμύρια. Αλλά διατηρήθηκε για έναν άλλο λόγο, τον οποίο λίγοι το λένε. Διότι όλη αυτή η χαρτούρα έχει και διάφορες επικολλήσεις. Χαρτοσύμων, μεγαροσύμων, ενσύμων. Δηλαδή είναι μια έμεση φορολογία του πολίτη, η οποία πηγαίνει σε ταμεία, π.χ. στο Ταμείο Νομικών. Στο Ταμείο Νομικών ανήκουν και οι δικαστικοί. Με αποτέλεσμα να λένε άστο, γιατί πόσα έσοδα βγάζουμε από το μεγαρόσημο, ας πούμε, τόσα, άστα. Και υπάρχουν και ένα σωρό άλλα πράγματα, τα οποία δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, μια που μιλήσαμε για δικαστήρια, γιατί το έχω πρόσφατο. Από πού και ως πού ο δικηγορικός σύλλογος υποκαθιστά την κρατική εξουσία. Ο δικηγόρος είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας και θα πρέπει να διαπραγματεύεται ελεύθερα τις υπηρεσίες του. Αν θέλει να γραφτεί στο δικηγορικό σύλλογο ή στο επιμελητήριο, όπως κάθε επαγγελματίας, είναι δικό του θέμα, δικιά του υπόθεση, δικιά του επιλογή. Αν έχει ο σύλλογος να του προσφέρει κάτι πέρα από τζάμπα λεφτά που τα παίρνει από το φορολογούμενο εμέσως. Αυτά ποιος τα άλλαξε όλα αυτά τα χρόνια? Δηλαδή συντεχνίες ισχυρές, είτε είναι ΜΜΕ, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι γιατροί, είτε είναι μηχανικοί μέσω του ΤΣΜΕΔΕ, πίεζαν χρόνια ολόκληρα για προσοδοθηρικά ωφέλη, τα οποία δεν είχαν καμιά σχέση με ανταποδοτικότητα. Θα πάω στον δικηγόρο, θα διαπραγματευτώ. Πόσο θες για αυτή την υπόθεση? Σου λέει, το παράβολο που έχει αποφασίσει ο δικηγορικός σύλλογος είναι αυτό. Γιατί είναι αυτό? Και αν το κάνω, θα υποστώ πειθαρχική δίωξη και θα χάσω την άδεια άσκηση επαγγέλματος ή φαρμακοποίηση, ας πούμε. Από πού και ως πού? Από πού και ως πού? Δεν είναι καραμπινάτη παρανομία αυτό? Δεν είναι ξεκάθαρη παράβαση των όρων της ελεύθερης οικονομίας ή του κράτους δικαίου? Έκανε τίποτα ο Σαμαράς για αυτά?
Όχι, γιατί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κρατικιστές ήταν και οι προηγούμενοι σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό χάσαμε το τρένο τώρα. Τι μου λέτε, αυτό είναι όλο. Άρα τι λέμε, υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι υπέγραψε. Πάλι θα πας στο δικαστήριο και θα δεις τα καροτσάκια με το σούπερ μάρκετ να περνάνε. Και η υπόθεσή σου, ας πούμε, θα διεκπαιρεωθεί σε 15 χρόνια. Από σούπερ μάρκετ. Θα δει ο υποψήφιος επενδυτής σε πόσα χρόνια διεκπαιρώνονται υποθέσεις στην Ελλάδα και θα πει άστο καλύτερα. Και όσο θα λέει άστο καλύτερα, η χώρα θα βουλιάζει και θα μας φταίει πότε ο Σόιμπλε, πότε η Μέρκελ ή δεν ξέρω ποιος αύριο. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε για να αλλάξουμε αυτή τη χώρα. Κύριε, και για να την αλλάξουμε θα πρέπει να συγκροστούμε με όλον τον κρατισμό και στα μυαλά των ανθρώπων και στη δημόσια υπηρεσία και στην ιδιωτική οικονομία επίσης που περιμένουν τον πατερούλη κράτος. Όχι φίλε, έχεις ένα μαγαζί, άνοιξε το. Μικρό, μεγάλο, μαγιά σου. Βρες ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο μεγάλος θα βρει την ποικιλία, τη χαμηλή τιμή. Εσύ θα βρεις την εξειδίκευση, το σέρβις, την ανθρώπινη αυτή. Ξέρω εγώ, ψήνει και καφέ. Αλλά εσύ θα το βρεις, δεν σου πω εγώ. Ούτε θα κλείσω τον ανταγωνιστή γιατί τον φοβάσαι. Θες, φοβάσαι το μεγάλο, γίνε εσύ μεγάλος. Μαζευτείτε 15 ας πούμε που έχετε μια τρύπα και πουλάτε ρούχα και κάνετε ένα μεγάλο κατάστημα, αμέσως από τον φόρο επιτιδεύματος γλιτώνετε ένα σωρό λεφτά, αμέσως. Σωστό. Να είστε καλά, να είστε καλά αγαπητοί κύριε Τζίμερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.